Σήμερα είχαμε τρεις εισαγωγές, οι οποίες πιθανόν να είναι και αυτά νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Περιμένουμε άλλα 4 τεστ από χθες. Έχουμε 33 συμπολίτες μας σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και του Αρχιέπα και του Παπα-Νικολάου. Είναι κάτι το οποίο είναι ανησυχητικό, δηλαδή ο αριθμός των κρουσμάτων ανά χίλιους κατοίκους αυτή τη στιγμή στην Καστοριά πρέπει να είναι στο 1,2. Και έχω πει, όπως και εδώ και 15-20 μέρες, όταν είχαμε κάνει την πρώτη επιστολή, η οποία ζητούσαμε 13 Μαρτίου να έρθει το ειδικό κλιμάκιο, το οποίο ήρθε, ήδη την κατάσταση του νοσοκομείου, ήδη τότε πρέπει να είχαμε έναν αριθμό αρκετά έτσι ανησυχητικό για εκείνη την περίοδο. 15 Μαρτίου είχαμε ζητήσει σύσσωμη όλοι οι τοπικοί θεσμικοί φορείς, έχοντας όμως κατά νου ότι στην Ιταλία, στην οποία προηγείται επιδημιολογικά το φαινόμενο, λέγανε τότε ότι σε 7 ως 10 μέρες δεκαπλασιάζονται τα κρούσματα. Όταν εμείς 14 Μαρτίου είχαμε 10, όταν εμείς 15 Μαρτίου είχαμε 14 επιβεβαιωμένα κρούσματα, ο φόβος μας ήταν ότι σε 15-20 μέρες θα είχαμε περίπου 180-200-280. Η αλήθεια είναι ότι σε επίπεδο Ελλάδος τα μέτρα που έχουν επαρθεί φαίνεται και με τους αριθμούς είναι προς την πολύ σωστή κατεύθυνση. Όμως εμείς ως Καστοριά, από ό,τι φαίνεται, εδώ και 20 μέρες, επιδημιολογικά είμαστε χρονολογικά, δεν ξέρω πόσες μέρες, αλλά θεωρώ ότι είμαστε 7 έως 10 μέρες πιο μπροστά από όλες τις άλλες περιοχές της Ελλάδας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, σήμερα η Θεσσαλονίκη, η πληροφορία μου λέει ότι έχει περίπου 37-38 κρούσματα, όταν εμείς έχουμε 44. Ήδη από την προηγούμενη Παρασκευή εφαρμόζεται μια οδηγία που λέει ότι είναι κλειστά όλα τα καταστήματα. Και από την προηγούμενη Δευτέρα, δηλαδή σήμερα συμπληρώνουμε μία εβδομάδα που απαγορεύεται η κυκλοφορία. Δηλαδή έχουμε ένα κρίσιμο διάστημα, 15 ημερών, και περιμένουμε άλλες 7-8 μέρες για να δούμε το τι διασπορά έχει γίνει στην περιοχή της Καστοριάς. Χθες ήμασταν στη συνάντηση με το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ που ήρθε για μια ακόμη φορά, συζητήσαμε, είπε αυτό που λέει και ο Περιφερειάρχης, ότι αυτή τη στιγμή αυτό που θα πρέπει να κάνουμε για ένα χρονικό διάστημα όσο χρειαστεί 7, 14, 20 μέρες να μειώσουμε κατά πολύ τις μετακινήσεις έτσι ώστε να σπάσουμε την αλυσίδα της διασποράς του κορονοϊού. Έχουμε ένα θέμα, όπως είπε και ο Περιφερειάρχης, περίπου 9 κρούσματα σε μια περιοχή όπως είναι το δημοτικό διαμέρισμα της Μεσοποταμίας, όπου φαίνεται ας πούμε ότι είναι έτσι εστιασμένα σε δύο συγκεκριμένες περιοχές. Πιθανόν να υπήρχαν κάποιες εστίες μόλις εκεί και τέλος πάντων έγινε αυτή. Είχαμε ζητήσει όντως και θέλω να το ξαναπώ ότι 15 Μαρτίου ζητήσαμε σύσσωμα να κηρυχθεί η περιοχή μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και πιθανόν να χρειαζόταν με τη βοήθεια των ειδικών. Και επαναλαμβάνω, δεν είμαστε ειδικοί να λάβουμε μέτρα προστασίας περισσότερα από ό,τι η υπόλοιπη περιοχή της Ελλάδος. Και το λέω αυτό, βλέπαμε ας πούμε για ένα διάστημα, συνεχώς ανακοινώνουν ανακοινώσεις μέτρων, ας πούμε που υπήρχε εφαρμογή του δηλαδή σε οριζόντια δράση για όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Αυτό που έχει σημασία τώρα από εδώ και πέρα και προσωπικά ας πούμε θα καταθέσω την άποψή μου, είναι αυτό που είπε και ο Περιφερειάρχης, δηλαδή να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο στην Καστοριά, να το ζητήσουμε με μια ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία εγώ θα ήθελα να τοποθετηθώ και να είμαι συγκεκριμένος. Δηλαδή το να λέμε ότι να υπάρχουν πιο αυστηρά μέτρα χωρίς να τους τα προτείνουμε, αυτό στην πράξη δεν βοηθάει ούτε αυτούς ούτε εμάς. Το να μπει μια καραντίνα, σε καραντίνα μια περιοχή η οποία έχει 3.500 κόσμο, αυτή τη στιγμή, μετά από 16 μέρες, τουλάχιστον με όσους έχω μιλήσει, ίσως δεν έχει αυτό που επιθυμούμε ως αποτέλεσμα, γιατί ήδη, ας πούμε, η Μεσοποταμία κινείται ό,τι είναι απαραίτητο και υπάρχει μια μεγάλη προσοχή, ειδικά ας πούμε, μετά τη διασπορά, η οποία έχει γίνει την τελευταία έτσι, περίοδο χρονική όσον αφορά τις ημέρες. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να προτείνουμε άμεσα από τη Γενική Γραμματεία της Πολιτικής Προστασίας, αυτή είναι και η πρότασή μου, ότι καταρχήν όσον αφορά τη λειτουργία του νοσοκομείου, ήταν η επιστολή που είχα καταθέσει 23 Μαρτίου προς όλα τα υπουργεία που εμπλέκονταν με την όλη διαδικασία. Έχουμε ένα μικρό επαρχιακό νοσοκομείο. Η Δέσποινα Κοζατζάνη, η οποία τυχαίνει να είναι και περιφερειακή σύμβουλος, το γνωρίζει πολύ καλύτερα. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν τρεις κλινικές, οι οποίες δέχονται συμπτώματα ύποπτα για κορονοϊό. Είναι η παιδιατρική, είναι η παθολογική και είναι και η μαιευτική. Σύνολο 23 δωμάτια. Τα τεστ θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα
από τα εργαστήρια είτε του Πανεπιστημίου, είτε του ΑΧΕΠΑ, είτε των ιδιωτών όσον αφορά αυτά που στέλνουμε εμείς ως ύποπτα κρούσματα. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά οι γιατροί ότι δεν μπορούν να βάλουν δύο άτομα σε ένα δωμάτιο. Και προσέξτε τώρα, δηλαδή, να σας πω και λίγο το τελευταίο, τα τελευταία 4-24 ώρα είχαμε, πριν 4 μέρες είχαμε 8 εισαγωγές, πριν 5 μέρες είχαμε 9 εισαγωγές, προχθές δεν είχαμε καμία εισαγωγή και σήμερα έχουμε 3 εισαγωγές. Αυτό καταρχήν τα δύο τελευταία 48 ώρα δημιουργεί έτσι μια αισιοδοξία, αλλά επαναλαμβάνω, ακούγοντας τους ειδικούς, ίσως είναι και κάτι παρακινδυνευμένο. Δεν πρέπει να επαναπαυτούμε όσον αφορά την λήψη των μέτρων και θεωρώ ότι η λήψη και η όσο το δυνατόν πιο γρήγορη έγκαιρη διάγνωση των τεστ θα διευκολύνει τους γιατρούς μας για να μπορούν να βάλουν σε κάποιο δωμάτιο 2 ή 3. Αυτή τη στιγμή τα 23 δωμάτια στην πράξη δεν έχουν τη δυνατότητα να υποδεχτούν πάνω από 30-35 και αυτή τη χρονική περίοδο είμαστε τυχεροί κοντά στην ατυχία μας που τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, το ΑΧΕΠΑ και του Παπανικολάου, όπου αυτή τη στιγμή που μιλάμε, επαναλαμβάνω, έχουμε 33 συμπολίτες μας από σοβαρά έως πολύ σοβαρά έτσι, περιστατικά, δέχεται και μπορεί να υποδεχτεί φαινόμενα της καστοριάς. Δεν ξέρουμε την φέρουσα ικανότητα του νοσοκομείου. Θα πω έτσι όπως το φαντάζομαι και θα τη διαβάσω την πρότασή μου, η οποία πρέπει να είναι συγκεκριμένη. Θεωρώ ότι αυτό που είπε ο Δήμαρχος Βοή, ότι θα πρέπει να ζητηθεί να λειτουργεί κλιμάκιο του ΙΟΔΗ σε μόνιμο επίπεδο στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Καστοριά. Δεν είναι κανένας ειδικός και ο ΙΟΔΗ εχθές στη συνάντηση που μας είπε ότι υπάρχει μια δυσκολία. Δεν υπάρχει καλή γνώση όσον αφορά το συγκεκριμένο ιό, αλλά είναι αυτή που είναι η ειδικότερη. Κλιμάκιο του ΙΟΔΗ σε επίπεδο περιφέρειας, να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, δηλαδή αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο, παρόλο που έχουν μετακινηθεί αρκετοί γιατροί, θα πρέπει οπωσδήποτε να πάρουμε είτε αυτός λέγεται παθολόγος, είτε λέγεται πνευμονολόγος, είτε λέγεται αναισθησιολόγος. Είναι τρεις ειδικότητες τις οποίες ζητάει το νοσοκομείο και από ό,τι φαίνεται στην απόφαση του υπουργού μας, του κ. Κικίλια, αυτές οι ειδικότητες δεν φαίνεται να υπάρχουν μέσα. Να δοθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, αλλά και στο ΕΚΑΒ υγειονομικό υλικό. Σήμερα υπήρχε έκκληση από το ΕΚΑΒ, οι οποίοι είναι οι ήρωες, οι οποίοι μπαίνουν μέσα στα σπίτια και δεν έχουν μάσκες υψηλής προστασίας FFP3. Και η προμήθεια που κάναμε ως περιφέρεια εδώ και 12 μέρες, η καλύτερη περίπτωση για να μπορέσουμε να έχουμε αυτό το οποίο παρακολουθούμε είναι για Τετάρτη. Υπάρχει μια δυσκολία στα τελωνία, στον εκτελωνισμό. Θα πρέπει να δοθεί εντολή από το Υπουργείο Υγείας άμεση προτεραιότητα στις προμήθειες αυτές όσον αφορά το νοσοκομείο της Καστοριάς. Να εξεταστεί η ύπαρξη και η υποδοχή, η προετοιμασία άλλων κατάλληλων χώρων υποδοχής ύποπτων κρουσμάτων του κορονοϊού. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, το νοσοκομείο μας μπορεί να δεχτεί 30-35. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή τη στιγμή σχέδιο από πλευράς νοσοκομείου, αν σε περίπτωση συμβούν και υπάρχουν μια αυξητική τάση όσον αφορά την εισαγωγή νέων ύποπτων περιστατικών. Και τελικά η Θεσσαλονίκη δεν θα μπορεί να υποδεχτεί, δεν ξέρω, σε 4-5 μέρες, αλλά εμείς θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για άλλες 30-40 περιπτώσεις. Υπάρχει σχέδιο. Εξετάσαμε την περίπτωση του ΚΕΦΙΑ. Δεν μπορώ εγώ να προτείνω στο νοσοκομείο τι πρέπει να κάνει. Θεωρώ όμως ότι από σήμερα θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, έτσι ώστε το νοσοκομείο να μπορεί να υποδεχτεί άλλους 50-60 και να μην σταματήσει τον αριθμό 35-40. Προχθές είχαμε 18 στο νοσοκομείο Καστοριάς και να ξέρετε ότι τις τελευταίες 3 μέρες μεταφερθήκαν 20 συμπολίτες μας στα νοσοκομεία Θεσσαλονίκης. Αν δεν μεταφερόντουσαν αυτοί, εμείς τώρα επαναλαμβάνω έχουμε 33 στη Θεσσαλονίκη. Και έχουμε 11 στο νοσοκομείο της Καστοριάς. Σύνολο 44. Δεν αποκλείεται σε μια εβδομάδα. Δεν πέρασε το 14ήμερο από την ημερομηνία της εφαρμογής της απαγόρευσης της κυκλοφορίας. Να εξεταστεί η προετοιμασία άλλων κατάλληλων χώρων υποδοχής συμβατικών περιστατικών. Θα υπάρξει μια γαστροναγκία. Θα υπάρχει, δεν ξέρω, κάτι το οποίο πιθανόν να χρειάζεται μια έτσι άμεση νοσηλεία. Το κέντρο υγείας θεωρώ ότι θα πρέπει να λάβει όσον αφορά το ρόλο. Το συγκεκριμένο περιστατικό, όπως και θα πρέπει να συνεχίζει να λειτουργεί το κέντρο υγείας της Μεσοποταμίας, έστω και για συνταγογράφηση. Γιατί υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας που πρέπει να κάνουν συνταγογράφηση. Αν δεν λειτουργεί το κέντρο υγείας της Μεσοποταμίας, όλοι αυτοί οι συμπολίτες μας θα πρέπει να πάνε είτε στο Άργος είτε στο νοσοκομείο. Πού θα γράφουν τα φάρμακα? Δεν μπορεί να κλείσει η δομή είτε της Μεσοποταμίας είτε του Άργους Οριστικού. Να υπάρχει μόνιμη αστυνομική δύναμη σε δημοτικά διαμερίσματα. Ήδη σήμερα, από σήμερα μάλλον, σε συνεργασία με τον αστυνομικό διευθυντή, υπάρχει μόνιμη αστυνομική δύναμη στο δημοτικό διαμέρισμα της Μεσοποταμίας, όπου παρόλο που τέλος πάντων όντως οι περισσότεροι συμπολίτες μας έχουν συμμορφωθεί, η αστυνόμευση πιστεύω ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Θεωρώ και βλέποντας το έντυπο, σήμερα είδα πρώτη φορά το έντυπο, το οποίο κυκλοφορεί. Δηλαδή αυτό που χρησιμοποιούν οι συμπολίτες μας, όπου είναι ένα έντυπο το οποίο πραγματικά, ας πούμε, είναι ένα γενικό και αόριστο.
μπορεί ο κάθε πολίτης μας σε διαφορετική ώρα να συμπληρώσει διαφορετικό λόγο και να είναι μόνιμα έξω. Θεωρώ και προτείνω, πριν φτάσουμε σε αυτό που προτείνεται, που υπάρχει η περιραίωση ατμόσφαιρα ότι μπορεί να μπει σε καραντίνα κάποια περιοχή της Καστοριάς, και το ζητώ έτσι παράκληση από τον Περιφερειάρχη να το εισηγηθεί στο Γενικό Γραμματέα της Πολιτικής Προστασίας, για την Καστοριά θα πρέπει να δούμε την περίπτωση που εφαρμόζεται σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Δηλαδή να μην έχει τη δυνατότητα ο Καστοριανός για 14 μέρες να μπορεί να βγαίνει κάθε μέρα για ψώνια. Να δούμε την περίπτωση να μπορεί να βγαίνει 2 φορές την εβδομάδα και χρησιμοποιώντας αλφαβητικά τη γραμματοσειρά των επιθέτων του. Για να μπορεί να το έχει το δικαίωμα αυτό ένα μέρος της οικογένειας. Δηλαδή να επαναξεταστεί, επαναλαμβάνω, ο τρόπος μετακίνησης για τα καταστήματα προμηθειών ειδών πρώτης ανάγκης και να γίνεται στα πλησιέστερα στον τόπο κατοικίας. Να σας πω, εγώ σήμερα έκανα το γύρο της Λίμνης κάποια στιγμή, το απόγευμα, για να δω, ας πούμε, πόσοι κάνουν γυμναστική. Αυτή τη στιγμή η γυμναστική επιτρέπεται. Το απόγευμα, με ένα έτσι χειμωνιάτικο τοπίο, δεν είχε καλή μέρα, περπατούσαν γύρω στους 120 συμπολίτες μου και κανένα 2-3 ήταν από διάφορα χωριά τελείως άσχετα. Δηλαδή, δεν θέλω να ονομάσω τα χωριά. Αλλά καταλαβαίνετε ότι να πάρει κάποιος από το καλοχώρι για να πάει να περπατήσει στο γύρο της λίμνης, θεωρώ ότι αυτό εμείς τουλάχιστον όσον αφορά τη δυνατότητα θα πρέπει να περιοριστεί και αυτό. Δηλαδή πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε την περίπτωση του να μην έχει το δικαίωμα ο Καστοριανός πολίτης πριν μπούμε σε καραντίνα, το οποίο είναι κάτι απογορευτικό, να μην μπορεί να βγαίνει κάθε μέρα, να βγαίνει κάθε γραμματοσειρά. Δεν ξέρω αν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Θεωρώ λοιπόν ότι η κοντινή μετακίνηση και για τη σωματική άσκηση αλλά και για τον τρόπο της προμήθειας ειδών πρώτης ανάγκης να γίνεται 2 φορές την εβδομάδα αλφαβητικά. Αν μοιράσουμε τα γράμματα, μπορεί, ας πούμε, την πρώτη μέρα να πηγαίνει από το Α στο Θ, Γ, Π, Ρ, Ω και να οριστεί ρητά η έννοια της κοντινής μετακίνησης. Γιατί το έντυπο λέει κοντινή μετακίνηση. Παίρνει άλλο το σκυλάκι του και πηγαίνει από την νότια παραλία στη βόρεια παραλία. Δηλαδή και για τη μετακίνηση φυσικά των ανθρώπων που έχουν κάποια κατοικίδια ζώα, να υπάρχει δυνατότητα να πάει στα 10-15 μέτρα. Να μην πηγαίνει 1500 μέτρα. Να έχει δυνατότητα να πάει, δηλαδή, και αυτό στα πλαίσια του περιορισμού της μετακίνησης και της κυκλοφορίας. Και τέλος, εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι μου αναφέρθηκε έτσι από κάποιον, ας πούμε, αυτή τη στιγμή τα συνεργεία αυτοκινήτων, τα οποία είναι περίπου 60, δεν μπήκαν μέσα στη διάταξη την απαγορευτική όσον αφορά. Όπως και τα ξενοδοχεία, θεωρώ ότι και τα συνεργεία αυτοκινήτων, μιας και έχει περιοριστεί κατά πολύ η μετακίνηση, να δούμε λίγο εάν υπάρχει δυνατότητα κάποια από τα συνεργεία αυτοκινήτων που δεν είναι λίγα, είναι 60, να μπουν έτσι μια λειτουργία περιτροπής, εφόσον υπάρχει κάποια πρόταση από αυτό. Κύριε Καρυπίδη, κλείστε λίγο το μικρόφωνο σας, σας παρακαλώ. Δεν μιλάω εγώ. Σίγουρα. Ναι, ακούει. Επαναλαμβάνω και κλείνω ότι θέλω να πω ότι τα τελευταία 24 ώρα, πριν 4 μέρες είχαμε 8 εισαγωγές, πριν 3 μέρες είχαμε 9, προχθές δεν είχαμε καμία και σήμερα είχαμε 3. Θεωρώ ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι πολύ κρίσιμη για την Καστοριά. Θέλω να πω ότι σε 2 εβδομάδες από 14 επιβεβαιωμένα κρούσματα, 15 Μαρτίου είχαμε 14 και σύμφωνα με τον άψογο αριθμό της Ιταλίας, εμείς δηλαδή σε 14 μέρες θα έπρεπε να είχαμε πολύ μεγαλύτερο αριθμό. Έχουμε 44 συν 5 ύποπτα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε 3,5 φορές πάνω σε ένα διάστημα 2 εβδομάδων. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αξιολογήσουν οι επιδημιολόγοι. Θεωρώ ότι ο φόβος μας 15 Μαρτίου ήταν πολύ μεγαλύτερος όσον αφορά τη διασπορά, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτό το πλαίσιο και πρέπει να εξειδικεύσουμε και άλλα αυστηρά μέτρα πριν χρειαστεί σε 2-3-4 μέρες. Αυτό εξαρτάται και τι διασπορά θα έχουμε και τι συμπτώματα θα έχουμε τις επόμενες μέρες. Να αποφασίσει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κάτι το οποίο θα είναι ακόμη πιο επιζήμιο. Καραντίνα με τα σημερινά δεδομένα, μετά από 15 μέρες σε μεγάλες περιοχές, θα δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα στην πράξη, γιατί δεν είναι μόνο, ας πούμε, είμαι αυτός που το λέει, είναι αυτός που είχε εισηγηθεί 15 Μαρτίου να μπει ο νομός όλος της Καστοριάς σε ένα καθεστώς έκτακτης ανάγκης και σε ένα καθεστώς καραντίνας που μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τα δεδομένα της περιοχής. Θεωρώ σήμερα, μετά από 14 μέρες, ότι θα πρέπει να περιμένουμε ακόμα και να ζητήσουμε ακόμη πιο αυστηρά μέτρα όσον αφορά τον τρόπο κυκλοφορίας των συμπολιτών μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σαββόπουλε. Να δώσουμε το λόγο στους δημάρχους.